στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών κυρίου Κυπριανού, αναφερόμεθα στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε, την παραβολή που είπε ο Κύριος μας του γάμου του Επουρανίου, του Υιού του Βασιλέως. Ο Υιός του Βασιλέως, βεβαίως, είναι ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, που ετέλεσε γάμους και διαλέγει αυτή την εικόνα του γάμου, διότι σε εμάς τους ανθρώπους θυμίζει χαρά και ευφροσύνη και ευχαρίστηση. Η χαρά του Υιού του Θεού και η ευχαρίστησή Του, η μεγάλη, και η τρυφή Του και η απόλαυσή Του είναι να ενώνεται με τους ανθρώπους. Ήρθε από τον ουρανό να τελέσει γάμους και ετέλεσε γάμους. Ποια ήταν η νύμφη Του? Η ανθρωπότητα, η ανθρώπινη φύση στο σύνολό της και η ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Η ψυχή του κάθε ενός από εμάς είναι νύμφη του Επουρανίου Βασιλέως και την θέλει για ειδική του. Την θέλει για απολύτως ειδική του και όπως έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ένας νυμφίος ζηλότυπος. Είναι νυμφίος ζηλότυπος, όπως ένας επίγειος νυμφίος ζηλοτυπεί για την ηθική κατάσταση της γυναικός του. Έτσι ακριβώς και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ζηλοτυπεί για το πού ανήκει η ψυχή μας, για το αν τον αγαπά και αν έχει δηλαδή απέναντί του πιστότητα. Αν παραμένει δηλαδή απέναντί του πιστή, τίμια. Συμβαίνει έτσι? Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν δίδασκε τους υποδούλους προγόνους μας πριν από 200 χρόνια εδώ που όργωνε την Ελλάδα και ενδιαφερόταν και για τη σωματική τους ελευθερία αλλά πιο πολύ για την πνευματική τους ελευθερία, έλεγε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περίπτωση. Έλεγε στους άνδρες που τον άκουγαν, που ήταν έγγαμοι βέβαια στην πλειονότητά τους, «Δεν μου λέτε», τους έλεγε, «αγαπάτε τις γυναίκες σας?» Έλεγαν, «Τις αγαπούμε». «Θα θέλατε να πάνε οι γυναίκες σας με κάποιον εχθρό σας και επίβουλο να σας προδώσουν και να πάνε με εκείνο και να φύγουν και να σας παρατήσουν?» «Όχι βέβαια, δεν το θέλετε», τους έλεγε, «φυσικά δεν το θέλουμε». «Και καλά κάνετε», τους έλεγε, «έτσι πρέπει. Ας αφήσουμε αυτό, ας πάμε σε κάτι άλλο», έλεγε ο Άγιος. «Θα σας άρεζε αυτός ο εχθρός και επίβουλός σας να πάει και να εναγκαλιστεί τη γυναίκα σας και να την ασπαστεί? Θα το σηκώνατε?» «Όχι βέβαια», λέγανε εκείνοι, «πώς θα το σηκώσουμε?» «Ναι, πολύ καλά κάνετε που δεν το σηκώνετε ούτε αυτό», έλεγε ο Άγιος. «Να πάμε και πιο κάτω», έλεγε. «Θα σας πω κάτι άλλο. Θα θέλατε κάποιος εχθρός και επίβουλός σας, κακός άνθρωπος, έστω να πάει και να αγγίξει τη γυναίκα σας? Θα το θέλατε?» «Ούτε αυτό θέλουμε, Άγιο του Θεού», του λέγανε. «Μπράβο σας», τους έλεγε, «σας επαινώ. Καλά κάνετε και ζηλοτυπείτε. Δεν θέλετε όχι να πάρει κάποιος τη γυναίκα σας, όχι να την ασπαστεί, αλλά ούτε και να την αγγίξει?» «Ε, λοιπόν», τους έλεγε, «μάθετε ότι ακριβώς έτσι μας θέλει και ο Χριστός. Έτσι θέλει την νύμφη ψυχή μας, γιατί αυτός είναι ο αιώνιος σύζυγός της, ο αιώνιος νυμφίος της, ο νυμφίος της Εκκλησίας, δεν τον ονομάζουμε? Αυτός είναι ο νυμφίος. Και δεν θέλει η ψυχή μας να πηγαίνει με τον εχθρό και επίβουλό του, το διάβολο δηλαδή, και να συνάπτεται μαζί του μυχικός. Μυχία κάνει η ψυχή μας κάθε φορά που ξεχνάει τον νυμφίο της, τον αληθινό, που θυσιάστηκε για αυτήν. Ποιος θυσιάστηκε για μας? Ποιος επίγειος νυμφίος θυσιάστηκε εύκολα για την νύμφη του και έχισε και το αίμα του? Ποιος?
Αυτό έκανε ο Χριστός. Έχισε το αίμα του στο Σταυρό για να ξεπλύνει την ψυχή του κάθε ενός από μας και να την έχει αιώνια μαζί του στην αγκαλιά του, για να της δώσει εφροσύνη και τιμή και αγιότητα. Να την κάνει μικρό Θεό δηλαδή, να συμβασιλεύει μαζί του αιωνίως. Αυτό θέλει ο Χριστός. Αλλά με θλίψη, με πόνο θεϊκό, βλέπει ότι οι ψυχές μας δεν το αναγνωρίζουν εύκολα αυτό. Και ενώ είμαστε κλητοί, δηλαδή δεχθήκαμε Άγιο Βάπτισμα, δεχθήκαμε χρίσμα, μεγαλώσαμε στην Εκκλησία, είμαστε κλητοί. Δεν είμαστε εκλεκτοί όπως μας θέλει δηλαδή, εκλεκτές ψυχές, δηλαδή ψυχές που να έχουν απέναντί του, όπως είπαμε, πιστότητα, αλλά όχι έτσι εξ ανάγκης, με αγάπη. Δηλαδή, περιμένει, λένε οι Άγιοι, ο Θεός από μας πόθο. Περιμένει έρωτα, απαθή έρωτα, όχι εμπαθή έρωτα ψυχής για τον Θεό. Αν αυτός ο έρωτας είναι πολύ μεγάλος, φυσικά δεν μπορούμε να καθίσουμε στον κόσμο και αφιερώνουμε όλη μας την ύπαρξη στο Θεό. Και γινόμαστε μοναχοί ή μοναχές. Γιατί το παρεξηγούν πολύ αυτό και δεν μπορούν να το καταλάβουν? Ο μοναχός ή η μοναχή είναι η μεγάλη αγάπη, ο μεγάλος έρωτας για τον Χριστό που δεν μπορεί να τη μοιράσεις με άλλη ύπαρξη. Έχεις τόση μεγάλη αγάπη και θέλεις απευθείας να τη δώσεις στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να μοιράσεις την αγάπη σου με κάποια άλλη ύπαρξη. Δεν είναι αυτό κακό. Είναι βέβαια για τους λίγους. Και μακάρι να μείνεις έτσι και να μην ξεχαστείς και δώσεις ύστερα την αγάπη σου στα κτίσματα ή στα πράγματα ή στα πρόσωπα και ξεχάσεις το Θεό. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν μπορούν να φτάσουν στην απευθείας ένωση με το Θεό, στην απευθείας αγάπη έναντι του Θεού, στο πόθο για το Θεό το μεγάλο, στον έρωτα για το Θεό το μεγάλο, δίνει ο Θεός την παρηγορία του γάμου του επιγείου σαν μια εικόνα του γάμου της ψυχής με τον επουράνιο νυμφίο. Και πρέπει να τηρήσεις πιστότητα και στον επίγειο γάμο και στον επουράνιο γάμο. Γιατί αλλιώς θα πάθεις συμφορά, αλλιώς θα αποτύχεις, αλλιώς θα καταστραφείς και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Δεν παίζουμε. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Και έχουμε σαν να λέμε στη ζωή μας μια επιλογή. Δεν μπορούμε να πειραματιζόμαστε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας κατέβει και να πάμε κατά τις διαθέσεις της στιγμής. Όχι. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις έναντι του Θεού και έναντι των ανθρώπων. Συνάπτεις διαθήκη, συνάπτεις συμφωνία. Σε κάθε Θεία Λειτουργία τώρα αυτό συμβαίνει. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας τρώνει ένα δείπνο. Είναι ένας γάμος, μία μορφή ενώσεως με το Θεό. Μία μορφή ενώσεως με το Θεό σαν εικόνα της επουρανίου ενώσεως στη Βασιλεία. Μας τρώνει το τραπέζι ο Κύριος σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και το δείπνο είναι αυτός ο νυμφίος, αλλά παράλληλα είναι αυτός και το σφάγιο. Είναι αυτός η εφροσύνη, είναι αυτός ο αμνός. Είναι το πρόβατο που θυσιάζεται για μας, για να φάμε και να πιούμε. Να φάμε και να πιούμε, αυτή είναι η ένωσή μας. Αλλά πρέπει να έχεις μεγάλη αγάπη για να φας και να πιεις. Αυτός τι λέει στη λειτουργία? Λάβετε, φάγετε, λέει. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Να, αυτός κάνει μία διαθήκη. Κάνει μία διαθήκη και λέει, ξέρετε, εγώ είμαι πιστός στη διαθήκη μου. Τη σφράγισα με το αίμα μου. Είμαι πιστός στη Διαθήκη μου, απέναντί σας δηλαδή, στην αγάπη μου, στη θυσία μου. Εσείς είστε πιστοί. Με αγαπάτε, αυτό ρωτάει ο Κύριος σε κάθε λειτουργία. Με αγαπάτε. Τι θυσία κάνετε για μένα? Είσαστε έτοιμοι να ενωθούμε? Εγώ απλώνω τις αγκάλες μου και θέλω να σας βάλω μέσα. Φαίνεται ότι εμείς τον κοινωνούμε, αλλά αυτός, λένε οι Άγιοι, μας παίρνει και μας ενσωματώνει στο θεανθρώπινο σώμα του, το ουράνιο και επίγειο. Και λέει, εγώ θέλω να ενωθώ. Θέλετε ζεις? Γιατί πρέπει να είναι η ένωση ελεύθερη? Αυτό είναι τώρα το θέμα. Όλα τα έχει κάνει για μας ο νυμφίος. Μας έχει στρώσει το τραπέζι. Τα έχει ετοιμάσει όλα. Αυτός έχει τηρήσει τη συμφωνία του. Απέναντί μας έχει αγάπη. Τελείωσε. Εμείς τι έχουμε? Όλα κρέμονται από τη θέλησή μας, από την προαίρεσή μας. Όλα από μας κρέμονται. Θέλετε να ενωθούμε, λέει ο Χριστός. Θέλετε? Και εμείς τι λέμε, και εμείς τι απαντούμε? Ας σκεφτούμε τι απαντούμε εμείς σε αυτή τη μεγάλη συγκατάβαση και φιλανθρωπία και αγάπη του φιλόψυχου πλάστη. Τι απαντούμε? Άλλος
λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, θυμήθηκε ότι έχει αγρούς και άλλος ότι έχει εμπόριο και άλλος ότι έχει δηλαδή υποχρεώσεις κοσμικές και άλλος ότι έχει διάφορες άλλες ευχαριστήσεις που καλύτερα εκείνες παρά το Χριστό. Κάθε φορά που αρνούμαστε το Χριστό, λέμε ότι ξέρεις, εγώ ευχαριστώ, αλλά έχω κάτι ανώτερο από σένα. Υπάρχει κάτι ανώτερο από το Χριστό? Ας απαντήσει ο καθένας, υπάρχει κάτι ανώτερο από το Θεό που έγινε άνθρωπος? Αλλά λέμε εμείς εύκολα, δεν αποδεχόμαστε την πρόσκλησή σου, γιατί θυσιάζουμε τον αμνό που σφάζεται και μας προσφέρεται εις βρόσιν και πόσιν. Ουράνιο στροφή. Τη θυσιάζουμε. Άλλος λέει, δεν πειράζει, εγώ έχω φάει το αρνάκι το επίγειο. Δεν θέλω τον αμνό τον ουράνιο. Προτιμώ να φάω καλύτερα για την κοιλιά μου. Άλλος λέει, εγώ έκανα κάτι άλλο, δεν μπόρεσα να εγκρατευτώ, ξέρω εγώ, και θυσιάζω τον Χριστό. Άλλος λέει κάτι άλλο, εγώ για ένα λόγο δηλαδή, για μια μικροπρέπεια, είπα κάτι άσχημο, δεν μπορώ να συγχωρηθώ, κρατάω κάποια κακία, είμαι εκδικητικός και μύρια όσα άλλα μας εμποδίζουν να πιάσουμε τον Χριστό, να ενωθούμε με τον Χριστό. Θυσιάζουμε τον Χριστό δηλαδή για μικροπράγματα, για εφήμερα, δεν είναι ντροπή μας? Και δεν μας αξίζει κάθε τιμωρία? Τι έπαθαν αυτοί που περιφρόνησαν τον Χριστό? Τι έπαθαν? Τους παρακαλούσε, λέει. Τους καλούσε πολλές φορές με δούλους του. Τους παρακαλούσε. Αλλά κάποια στιγμή, αφού δεν έκαναν υπακοή, τι έκανε σε αυτούς τους φωνείς, λέει, γιατί σκότωναν για αυτούς που τους παρακαλούσαν. Έστειλε, λέει, τα στρατεύματά του και απόλεσαν, λέει, τους φωνείς εκείνους. Και την πόλη αυτών ενέπρισαν. Την κατέκαυσαν και την πόλη τους. Μας θυμίζει τίποτε αυτό το κατέκαυσαν που χρησιμοποιεί σήμερα το Ευαγγέλιο με αυτά που ζούμε και βλέπουμε στις ημέρες μας? Μήπως καιγόμαστε γιατί δεν δίνουμε σημασία στη μία και μοναδική πρόσκληση του Χριστού? Μήπως? Ας το σκεφτούμε λίγο. Ας βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και ας βάλουμε την καρδιά μας λίγο να συντριβεί. Ας πάμε στις καμένες περιοχές να ρωτήσουμε πόσοι από αυτούς εκκλησιαζόντουσαν. Και πόσοι εξομολογούνται και πόσοι είχαν πόθο και αγάπη για τον Χριστό και πόσοι κοινωνούσαν, δηλαδή και πόσοι κοινωνούσαν αξίως. Ας πάμε να κάνουμε εκεί μια καταμέτρηση, να δούμε τι θα βγάλουμε. Και επιτρέπει ο Χριστός και έρχονται τα χτυπήματα ύστερα. Οι Ιουδαίοι ήρθαν οι Ρωμαίοι και τους κατέστρεψαν και κατέκαυσαν τα Ιεροσόλυμα. Ναι, μήπως τα γλίτωναν? Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Να περιφρονείς το Θεό και να γλιτώσεις? Δεν μπορείς. Και εμάς τότε, πριν από μερικές εκατονταετηρίδες που οι πρόγονοί μας δεν στάθηκαν άξιοι να φυλάξουν ούτε την ορθόδοξη πίστη που την πρόδωσαν και ενώθηκαν με τους παπικούς, ούτε την ορθοπραξία, την ορθόδοξη ζωή που έπεφταν στα αμαρτήματα, τι επέτρεψε ο Χριστός? Ήρθαν οι Τούρκοι και κάθισαν στο κεφάλι μας 400 χρόνια. Και πάλι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε, πάλι ο Θεός μας λυπήθηκε και έκανε οικονομία. Και οι Τούρκοι ήταν το στράτευμά του, όχι ότι το άξιζαν. Οι Τούρκοι έχουν νόμο, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, έχουν νόμο γουρουνίσιο. Δεν είναι άξιοι αυτοί να είναι πάνω από εμάς. Αλλά αν εμείς δεν είμαστε άξιοι έναντι του Θεού εκκλητοί, αν δεν είμαστε εκλεκτοί, βάζει λέει ο Άγιος Κοσμάς το αγριό σκυλό του, έτσι τους ονομάζει τους Τούρκους, και έρχονται και μας δαγκώνουν και μας βάζουν από κάτω και καθίστε από κάτω για να μας φυλάνε, για να μην προδώσουμε την πίστη και την αρετή, μήπως και γίνουμε καλύτεροι. Αλλά και στις δοκιμασίες εμείς οι άνθρωποι πάλι είναι δίκοπο μαχαίρι. Άλλοι γίνονται καλύτεροι, οι λιγότεροι που μετανοούν και συμμορφώνονται, αλλά οι περισσότεροι πάλι λέει συνεχίζουν να βλασφημούν τον Θεό. Ας πάμε στις περιοχές που επλήγησαν να δούμε από αυτούς που έπαθαν, να δούμε τι στάση τώρα τηρούν έναντι του Θεού. Πιστεύω ότι οι λιγότεροι λένε ναι, μας άξιζε και δόξα τω Θεώ για ό,τι έγινε, μετανοούμε, αλλάζουμε, αρχίζουμε να αλλάζουμε. Οι περισσότεροι φοβούμε ότι γίνανε πιο σκληροί και πιο γονγιστές και πιο βλάσφημοι. Έτσι φοβούμε, γιατί έτσι λέει η Αγία Γραφή. Στην Αποκάλυψη λέει ότι ερχόταν οι πληγές του Θεού να συμμορφωθούν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι δεν συνεμορφώνοντο. Αλλά ενώ μασούσαν τις γλώσσες τους, λέει, από τον πόνο,
συνέχιζαν να βλασφημούν το Θεό, να υβρίζουν το Θεό. Ναι, τέτοια στραβόξυλα, επιτρέψτε μου, είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Με τίποτα δεν μας πάει ο Θεός. Κάνει το παν με το καλό, με το κακό, να μας διορθώσει, να μας τρώσει, να μας φέρει σε μετάνοια. Όχι για το κακό μας, για να ενωθούμε μαζί Του, αλλά εμείς εκεί επιμένουμε στο κακό. Θα έρθει όμως μια μέρα ο βασιλές για τη γενική κρίση και θα ζητήσει αν έχουμε ένδυμα μετανοίας. Μακάρι να έχουμε την χρυσοήφαντη στολή των αρετών να μας σκεπάσει. Πίστη, αρετές, Άγια Μυστήρια. Τότε θα δοξαστούμε. Αλλιώς θα δεθούν τα χέρια μας και τα πόδια μας από τους Αγίους Αγγέλους και θα ρυφθούμε στο σκότος το εξώτερον, όπου είναι ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει και να μας σώσει. Αμήν.